ολοκληρώθηκε για σήμερα το συνέδριο. Βεβαίως και ολοκληρώνεται. Είμαστε στην τελική φάση της ολοκλήρωσης του πρώτου, της πρώτης περίοδου, αν μπορούμε να πούμε, του Poseidon 1. Και πάμε στη δεύτερη περίοδο του ενοποιημένου πλέον Poseidon 2. Είναι αλήθεια ότι όντως τελειώνουμε σήμερα την πολύ σημαντική αυτή συνάντηση που είχαμε για το Poseidon Med 1. Το Poseidon Med 1, να σας πω ότι έχει ξεκινήσει εδώ και 2,5 χρόνια. Από την πρόταση, την κατάθεση της πρότασης, μέχρι τώρα έχει γίνει μια πάρα πολύ ουσιαστική δουλειά από όλους τους συμμετέχοντες, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι κράτη, είτε είναι άλλοι οργανισμοί. Και είμαστε σε φάση πλέον όπου τελειώνουμε τέλος του χρόνου, 31 Δεκάτου, παραδίδουμε το τελικό παραδοτέο μας, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για το Poseidon Med 2. Το Poseidon Med 1 τι έκανε στην ουσία, διερεύνησε την εφαρμογή του LNG ας ναυτιλιακού καυσίμου ως ναυτιλιακού καυσίμου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με επίκεντρο τον Πειραιά. Διερεύνησε τη δυνατότητα διανομής LNG σε περιφερειακά λιμάνια όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών όπως Κύπρου, Ιταλίας, Κροατίας, Σλοβενίας, ακόμα και λίγο πιο βόρεια, Βουλγαρίας και Ρουμανίας μπορώ να πω. Και το δεύτερο μεγάλο του κομμάτι είναι ότι διερεύνησε την τεχνική εφαρμογή. Η τεχνική εφαρμογή περιλαμβάνει τα λεγόμενα retrofits των πλοίων, δηλαδή υπάρχοντα πλοία να μετατραπούν για χρήση LNG. Περιλαμβάνει μελέτες και προσεγγίσεις ναυπήγησης νέων πλοίων με χρήση LNG και αποδεικνύει το συνολικό αποτέλεσμα του προγράμματος, αποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Είναι εφικτό από κάθε άποψη, είναι εφικτό από την τεχνική άποψη, είναι εφικτό από την οικονομική προσέγγιση και βέβαια είναι εφικτό και από την νομοθετική λύση που δίνεται ήδη με την εφαρμογή του IGF Code, ο οποίος θα περάσει μάλλον και σαν εθνικός νόμος σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή λοιπόν την κληρονομιά του Poseidon 1, είναι, η οποία είναι σημαντική, την παραδίδουμε στο Poseidon Med 2 τέλος του χρόνου. Το Poseidon Med 2 στην ουσία τι θα κάνει, για τα επόμενα 5 χρόνια θα παραλάβει αυτή τη βάση και θα την αναλύσει σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοιο επίπεδο που θα μπορέσει στο 2020 ο κάθε πλειοκτήτης, ο οποίος εμπλέκεται ως συμμετέχον στο πρόγραμμα, να παραλάβει μια ολοκληρωμένη τεχνικά και οικονομικά πρόταση, ολοκληρωμένη σε επίπεδο εφαρμογής. Δηλαδή θα μπορέσει να την πάρει, να την κρίνει, να την αξιολογήσει και να πάει να την εφαρμόσει. Το Poseidon Med 2 πλέον μπαίνει στη φάση υλοποίησης, δεν μπαίνει μόνο στη φάση της αρχικής προσέγγισης που ήταν το 1, μπαίνει στη φάση υλοποίησης και είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους συμμετέχοντες και για τα κράτη-μέλη πλέον να έχουν ένα αποτέλεσμα εφαρμογής. Μιλάμε για αποτέλεσμα εφαρμογής και γι' αυτό άλλωστε και η διάρκεια του είναι 5 χρόνια, γιατί θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη ανάλυση τόσο στα οικονομικά μεγέθη, όσο κυρίως και στα τεχνικά. Η δικιά μας δουλειά λοιπόν δεν τελειώνει παραδίδοντας το Poseidon Med 1, συνεχίζει στο Poseidon Med 2, ο καθένας πια αναλαμβάνει το συγκεκριμένο πόστο του και όλοι μαζί θα παραδώσουμε το 2020, ελπίζουμε, ένα αποτέλεσμα έτοιμο προς εφαρμογή. Κύριε Πάγκα, βεβαίως όλες οι πλευρές συγκλίνουν στο ότι για να μπορέσει αυτό να, όχι μόνο να πάρει σάρκα και ωστά, γιατί ουσιαστικά αυτό το πρόγραμμα αυτό σημαίνει, αλλά και να μπορέσει πραγματικά να πάρει μια ευρύτερη εμπορική εφαρμογή, απαιτείται χρηματοδότηση και από τον ιδιωτικό τομέα και από την Ευρώπη, αλλά και από άλλους κρατικούς φορείς, αν μπορούμε να δούμε. Δηλαδή, απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια. Με το Poseidon 2 καλύπτονται ή από εκεί και πέρα θα χρειαστούν συνεχώς και στην συνέχεια περισσότερα κεφάλαια? Αυτά είναι διατεθειμένα, υπάρχει στον ορίζοντα τουλάχιστον διάθεση να χρηματοδοτηθούν από κάποιες πλευρές? Να ξεκαθαρίσουμε κάτι για χάρη τη συζήτηση. Και το Poseidon 1 και το Poseidon 2 δεν χρηματοδοτούν δράσεις, χρηματοδοτούν τις μελέτες, τις απαραίτητες εκείνες, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο εάν η εφαρμογή του LNG ως ναυτιλιακού καυσίμου είναι εφικτή ή όχι στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Κατά συνέπεια, η όποια βοήθεια οικονομική που δεχόμαστε ως πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά το κομμάτι των μελετών. Στο κομμάτι τώρα της εφαρμογής είναι ένα πολύ πιο ιδιαίτερο κομμάτι. Όπως αναφέρθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διατεθειμένη να χρηματοδοτεί δράσεις οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν δύο πράγματα. Πρώτον, την πρωτότυπη ιδέα, η οποία υπάρχει ούτως ή άλλως μέσα από το Poseidon Med, και δεύτερον και κυριότερον, τη βούληση του ιδιώτη επενδυτή να χρηματοδοτήσει και ο ίδιος με ίδια κεφάλαια ή με κάποιον άλλον τρόπο εξέβρεσης κεφαλαίων την προσπάθεια αυτή.
Δεν θα έρθει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι παιδιά, εγώ σας χρηματοδοτώ όλη την προσπάθεια. Θα έρθει όμως και θα πει: αναγνωρίζω την προσπάθειά σας, αναγνωρίζω ότι εσείς οι ίδιοι έχετε βάλει κεφάλαια και συνεισφέρω κι εγώ. Εδώ έχουμε και μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με τις χώρες του Βορρά. Στις χώρες του Βορρά υπάρχει πολύ έντονη συμμετοχή του κρατικού μηχανισμού. Τα βόρεια κράτη όπως η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία, παρόλο που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Φιλανδία, χρηματοδοτούν, συμμετέχουν δηλαδή τα ίδια στα αντίστοιχα προγράμματα και χρηματοδοτούν τέτοιες δράσεις. Εδώ ακόμα στην Νότια Ευρώπη δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Ευελπιστούμε όμως κράτη όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος θα μπορέσουν σύντομα και ανάλογα και με την εξέλιξη του βίου που πιστεύουμε ότι θα είναι θετική να υποστηρίξουν τέτοιες δράσεις. Ο Πειραιάς βέβαιως είναι ένα κέντρο, έχει μια σημαντική κίνηση ακτοπλοείας που σε πρώτο στάδιο μπορεί να εφαρμοστεί εκεί, αλλά κρίνεται ως κατάλληλο σημείο, έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα για να μπορέσει αυτό να έχει ένα βάθος χρόνου. Απόλυτα. Το κρίνουμε σε απόλυτο βαθμό. Ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι το οποίο όχι μόνο πληρεί όλα τα κριτήρια να γίνει λιμάνι κόμβος για το LNG, αλλά θα γίνει και λιμάνι κόμβος. Οι λόγοι είναι οι εξής. Πρώτον, ο Πειραιάς βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στις βασικές γραμμές ναυσιπλοείας από το Port Said στο Γιβλαρτάρ και αντίστροφα. Δεύτερον, ο Πειραιάς είναι το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό λιμάνι που συναντάει ένα πλοίο το οποίο έρχεται από μια γραμμή της Ασίας, για παράδειγμα, και εισέρχεται στη Μεσόγειο, η οποία είναι περιοχή ΣΕΚΑ. Οπότε εκεί έχει όλη την, αν θέλετε, όλα τα χέγγια να γυρίσει το καύσιμό του LNG εισερχόμενο στη Μεσόγειο, ξέροντας ότι ο Πειραιάς είναι ένα λιμάνι ανεφοδιασμού, οπότε μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ένας άλλος βασικός λόγος, πέρα από την ακτοπλοεία που είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι ότι ο Πειραιάς εξελίσσεται σε εξαιρετικά καλό κέντρο κρουαζιέρας. Και η κρουαζιέρα, παρόλο που σαν βιομηχανία δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, πιστεύουμε ότι θα έχει πάρα πολύ καλή δυναμική, καθαρά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί η κρουαζιέρα είναι κάτι το οποίο αποφέρει συνεχή άνοδο, εξελικτική άνοδο στα ποσοστά της και αποφέρει και ωφέλη στους ιδιώτες επενδυτές. Ο Πειραιάς λοιπόν, ήδη με την υπάρχουσα υποδομή, καλύπτει ευρύτατο φάσμα ναυτιλίας, καλύπτει την εμπορική ναυτιλία, την επιβατηγό ναυτιλία, τη φορτηγό ναυτιλία, την βιομηχανία της κρουαζιέρας. Έχει δίπλα του τη Ρεβιθούσα, που είναι εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας. Και είναι δεδομένο ότι θα γίνει ένα εξαιρετικό σημείο κόμβος για LNG. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.